Να σας πω πρώτα κάποια πρακτικά και αμέσως μετά τρία πράγματα που έχουμε να προτείνουμε για να βρεθούν κάποιες λύσεις. Έχουμε ζητήσει πάρα πολύ καιρό ένα στενοφόρο. Ένα στενοφόρο δεν αφορά μόνο τους 150 που είμαστε εδώ, αφορά και άλλους 2.500 που είναι στο συγκρότημα του Κορυδαλού ολόκληρο. Αποτέλεσμα που να μην έχουμε αυτό το στενοφόρο, έχουν πεθάνει 4-5, είτε από κονσιλιεργία του μεταγωγών είτε από κονσιλιεργία του ΕΚΑΠ. Ο ιατρικός εξοπλισμός, κάποιος ιατρικός εξοπλισμός, έχουμε λίγο ιατρικό εξοπλισμό, όχι για 2.500 άτομα. Αν πάθουν δύο κάτι μαζί, ο ένας θα πεθάνει. Δεν έχουμε δύο απεινιδωτές, τρεις απεινιδωτές. Έχουμε έναν απεινιδωτή. Μόνο. Τώρα, αν πούμε για. Ο ιατρικός εξοπλισμός είναι γενικότερος. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο απεινιδωτής. Είναι πάρα πολλά πράγματα που δεν υπάρχουν. Πώς το καφέ. Ναι, δεν κάπω. Λοιπόν, αν πας τώρα να σου δει τα αυτιά σου ο γιατρός, τα εργαλεία του είναι σαν αυτά που είχαν οι Ναζί, έτσι, τέτοιο, το 40. Γιατροί τώρα, μέχρι να μπουν αυτοί οι 39 που έχουν υποσχεθεί και άλλοι άνθρωποι στο ΑΣΕΠ, μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια και από τους γιατρούς του κόσμου και από εθελοντές που θα το στελεχώσουν άμεσα, πιστεύω. Πολλοί άνθρωποι είναι γιατροί που κάθονται και δεν κάνουν τίποτα. Λοιπόν, οι νοσηλευτές όχι μόνο δεν επαρκούν, αλλά αν πούμε ότι στο ΕΣΥ ο ένας νοσηλευτής είναι για 10, τότε εδώ πέρα θα έπρεπε να έχουμε 15 τη στιγμή που έχουμε μόνο 5. Και λοιμοξιολόγους, νοσηλευτές έχουμε μόνο ένα. Και η νοσηλεία δεν γίνεται μέσα στους θαλάμους. Άμα πάθει κάποιος μέσα στο θάλαμο, πρέπει να τον βγάλουμε να πάμε να τον δώσουμε στον ιατρείο. Αν κοιμούνται όλοι οι συγκρατούμενοι, θα πεθάνει στον ύπνο του. Λοιπόν, το φυλακτικό προσωπικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ λίγο, με αποτέλεσμα να έχει επιπτώσεις στον τρόπο ζωής και διαμονής όσον αφορά εδώ εμάς, να μας έχουν κόψει τα επισκεπτήρια, να είναι μικρότερα, να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν, να μην παίρνουν ρεπό. Υπάρχουν άνθρωποι που τους χρωστάνε 200 ρεπό, 300 ρεπό, ας με διαψεύσει κάποιος. Έτσι. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά αν θα πάθουν και μια υπατήτηδο όπως έπαθε ένας υπάλληλος από τον Κορυδαλό, το ασφαλιστικό στο φορέας δεν καλύπτει τα φάρμακά του γιατί είναι ακριβά και γιατί δεν αναγνωρίζεται το επικίνδυνο της εργασίας τους. Μιλάω και για αυτούς τους ανθρώπους γιατί και αυτοί μαζί μας ζουν. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το παράρτημα, στο παράρτημα ονομάζεται παράρτημα του νοσοκομείου, αλλά δεν είναι νοσοκομείο. Έχει την ίδια διευθύντρια, την ίδια γραμματεία, αλλά δεν έχει γιατρούς, δεν έχει νοσηλευτές, δεν έχει χώρο ιατρείων. Αν κάποιος κάτι πάθει από εκεί, μπορεί να πάρει και μία ώρα να το φέρουν εδώ. Πρόσφατο περιστατικό, μπορώ να σας δώσω και ονοματοπώνυμο, όμως δεν είναι της παρούσης. Σας τα δώσω γραπτά, γιατί. Λοιπόν, ο ιατρικός εξοπλισμός και απεινιδωτή δεν έχει ούτε εκεί. Είχε γίνει μια απόπειρα αυτοκτονίας, δεν είχαν απεινιδωτή για να το ζωντανέψουν. Γιατί υπάρχει κάποια καθυστέρηση μια ώρα περίπου να μεταφερθεί από δίπλα. Εάν πάθει κάτι από τον Κορυδαλό, θα σας πω δίπλα στον Κορυδαλό, όχι στο παράρτημα, στο Κορυδαλό υπάρχει γιατρός. Θα υπογράψει το παραπεμπτικό, θα το φέρουν εδώ. Εκεί δεν υπάρχει κανένας. Πλήρης απουσία. Αφού είναι στον χώρο όμως του Κορυδαλού, στον χώρο των φυλακών. Εκεί είναι στον χώρο των γυναικείων φυλακών. Που ακόμα αυτό έγινε μόνο και μόνο επειδή υπήρχε μεγάλη βοή, μεγάλος θόρυβος εδώ και είχε πολιτικό κόστος στην προηγούμενη κυβέρνηση το κολαστήριο και έπρεπε να βρεθούν άμεσες λύσεις. Ήταν εντολή πολύ ψηλά να σταματήσει να φωνάζει το κολαστήριο, να το λύσουμε έτσι. Να πάρουμε τους άλλους, να τους πετάξουμε σε έναν άλλο χώρο, σε έναν χώρο που. Το μπάνιο είναι μέσα χωρίς διαχωριστικό, μόνο με μια κουρτίνα. Είναι σαν να φανταστείτε το μπάνιο σας με δύο κρεβάτια μέσα. Πράγμα που απαγορεύεται και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Από εδώ είχαμε προσφύγει και είναι ένα μικρό έξοδο. Με 3-4.000 με κάτι γυψοσανίδες και έναν εξαρισμό έξω έχει λυθεί το προβληματάκι από εκεί. Είναι βέβαια καλύτερο, δεν είναι τόσο υπερσυγχρονισμός, δεν υπάρχει τόσο μεγάλος. Αυτό μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Όμως πώς να το ονομάσουμε παράρτημα το νοσοκομείο όταν δεν έχει γιατρός και νοσοκόμος. Ας το πούμε φυλακή οροθετικών. Να έχει δική του διεύθυνση, να έχει άλλα. Να είναι φυλακή τύπου Β. Λοιπόν, που δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο να μην υποστηρίζονται οι ιατροφαρμακευτικά ή οροθετικοί, ναι. Λοιπόν, δεν έχουν χώρο παρασκευής φαγητού, όπως ακόμα στον Κορυδαλό δίπλα που είναι τύπου Β, έχει χώρο παρασκευής φαγητού, να μαγειρέψει να φας δύο αυγά. Λοιπόν, κομμωδίνα, ντουλάπες, τηλεοράσεις δεν υπάρχουν. Τα τραπεζάκια μας ακούσαν εδώ με τον κύριο Πιμενίδη που τα είπαμε. Ευτυχώς έχουμε έναν πολύ σοβαρό επόπτη εισαγγελέα, τον οποίο μπορώ να το αναγνωρίσω το ανθρώπινο πρόσωπό του, έρχεται και μας ακούει. Λοιπόν, άθληση ψυχαγωγία δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάθεσαι και να κλαις τη μοίρα σου, να σαπίζεις καθήμενος.
Ναι, μέσα στα κελιά την τουαλέτα το είπαμε. Λοιπόν, προγράμματα επανένταξης δεν υπάρχουν, ούτε εκπαίδευση, ούτε επαγγελματική κατάρτιση, κάτσε, ούτε κάποιο είδους εργασιοθεραπεία. Ούτε εγώ θα σας τα δώσω γραπτά. Ούτε εδώ. Αλλά εδώ υποτίθεται, ξέρω εγώ τι. Τι. Τίποτα. Δεν έχει χώρους, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει χώρους, ναι. Λοιπόν, υπάρχει όμως η ομάδα, εγώ είδα στα δημοσιεύματα για το θέατρο που είχε, την θεατρική ομάδα. Μάλιστα, ασχολούνται 5 κρατούμενοι μόνο, 10 και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι 140 κοιτιόμαστε. Μακάρι να υπήρχαν 5 τέτοιες πράσεις. Ναι, και να σας πω κάτι, το θέατρο δεν θα δώσει κάτι στην επανένταξη. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση επαγγελματική, αυτό θα έδινε. Και το θέατρο. Και το θέατρο. Είναι στο κομμάτι της ψυχαγωγίας. Μακάρι να υπήρχαν πολύ περισσότερα προβλήματα. Τέτοια. Λοιπόν, ψυχολόγος ήρθε τώρα τελευταία. Δεν υπήρχε τόσα χρόνια. Εγώ εδώ υπάρχω από το 97. Ψυχολόγος υπάρχει. Μη ήρθε τώρα. Γιατί μας είπαν ότι δεν υπάρχει. Μόλις τώρα ήρθε. Τώρα, πρόσφατα, μια εβδομάδα λειτουργεί αυτό. Μια εβδομάδα. Όχι ψυχολόγος όσον αφορά το θεραπευτικό κομμάτι του οροθετικού. Ψυχολόγος που είναι πιο πολύ για τους γονείς. Κάπως το λέει, πρόγραμμα γονέων, κάπως που το είπε η κοπέλα προχθές. Λοιπόν, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Έτσι, ένα τέτοιο πρόγραμμα έχει. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένταξη στον ελαιώνα για οροθετικούς τοξικομανείς. Είναι που δεν υπάρχει. Μπορεί να πάνε 20-30 λεπτά. Λόγια. Τώρα επειδή διακόπτουν εδώ με το αυτά. Λόγια έχουν υπάρξει πάρα πολλά. Υποσχέσεις έχουν υπάρξει πάρα πολλές. Αναλγησία περισσότερη από ότι τα λόγια και υποσχέσεις. Εμείς ήμασταν έτοιμοι για κινητοποιήσεις. Ξέρουμε όμως ότι ο σημερινός πρωθυπουργός και ο σημερινός συγκεκριμένο υπουργός δικαιοσύνης ήταν και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Και περιμέναμε. Αναστήλαμε τα πάντα μετά τις εξαγγελίες που έκανε από την Βουλή. Και είδαμε ότι ανταποκρίνεται. Ας ελπίσουμε να μην μείνουν στα λόγια αυτά τα πράγματα όπως είχαν μείνει και στο παρελθόν. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν και 5-6 προτινόμενα πραγματάκια τα οποία νομοθετικά θα μπορούσαν να αποσυμφορήσουν το χώρο του νοσοκομείου, όχι προς το παρόν και μόνιμα. Αυτό δηλαδή ο νομοί αυτή φτιάχνει μετά την αλλαγή. Όχι, από τους οροθετικούς. Η μισή και πλέον. Εμείς και πλέον 80%. 80%. Εγώ είμαι το πρόγραμμα απεξάρτησης. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα εδώ μέσα που έχει βασικά τοξικοεξαρτημένους να μην έχει πρόγραμμα απεξάρτησης. Γιατί αυτό που κάνει το ΚΕΘΕΑ δεν είναι απεξάρτηση εδώ. Είναι συμβουλευτική. Ακριβώς όπως το λέει η κυρία. Μίλησα χθες με την υπεύθυνη και ακριβώς αυτό λέει. Δεν μπορώ να κάνω ουσιαστικά ένα σοβαρό πρόγραμμα απεξάρτησης εδώ. Κάνω ό,τι μπορώ, ουσιαστικά κάνω μείωση πλάτης. Προσπαθεί. Θέλουμε τώρα, γιατί μίλησα μαζί της και με μία πτέρυγα, μία κομμάτι σου, όμως. Δεν υπάρχει επανένταξη. Θα βγουν και θα ξανακάνουν το ίδιο πράγμα. Και επανένταξη, στο θεραπεία υπάρχει. Ναι, ας ξεκινήσουμε όμως. Και εδώ είναι πολύ... Υποτίθεται ότι μας σοφρονίζουν τώρα μέσα στο μηγάκι. Είχαμε προτείνει. Είχαμε προτείνει και στον προηγούμενο Υπουργό Δικαιοσύνης. Το και θα όμως λέει θα έρθει. Κάποιες προτινόμενες τροπολογίες που θα μπορούσε να είχε λυθεί το θέμα εύκολα. Ο κύριος Σκανδάμιες είχε την πρόθεση και ήταν έτοιμος να τα υπογράψει, αλλά για κάποιους λόγους παραιτήθηκε δικούς του κτλ. Λοιπόν, εμείς θα θέλαμε να τη δώσουμε πάλι, έστω διαμέσου του κυρίου Λάμπρου, στον υπουργό μας. Και έστω. Διαμέσου του κυρίου Λάμπρου, να το δει. Βεβαίως, βεβαίως, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μία προτινόμενη τροπολογία που θα λύσει και θα αποσυμφορήσει το θέμα και θα αποδώσει και μία δικαιοσύνη πάνω σε αυτό το σύστημα που λέγεται. Νοσοκομείο κρατουμένο, θα μιλήσω μόνο γι' αυτό, αν και κάποια πράγματα κουμπάνε και τις άλλες φυλακές. Είχε βγει το μέτρο των 2 πέμπτων μέχρι τα 10 έτη. Είναι πάρα πολύ άδικο για έναν άρρωστο ο οποίος έχει 11 χρόνια φυλακή να μην μπορεί να αποφυλακιστεί με αυτόν τον ευεργετικό κανόνα και να ευεργετηθεί μόνο αυτός που έχει μέχρι 10 χρόνια. Αυτό. Μόνο για το νοσοκομείο, αυτό το έδωσε σε όλες τις φυλακές. Δεκτό και σεβαστό. Ας το ξαναδώσει. Για το νοσοκομείο όμως να δώσει ανεξαρτήτως ποινής. Ναι, η δικιά μας λογική αυτή είναι. Ναι. Λοιπόν. Να βλέπα κιόλας. Και ας εξαιρεθούν αδικήματα όπως παιδεραστές, τρομοκράτες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς. Ας εξαιρέσει κάποια αδικήματα, δεν διαφωνούμε. Κατά ανθρώπινη ζωή κτλ. Λοιπόν. Έχουν υποσχεθεί 50 βραχιολάκια για το νοσοκομείο.
Εγώ είχα κάπου διαβάσει ότι ήταν για τους οροθετικούς. Άλλοι μου λένε ότι ήταν για όλο το νοσοκομείο. Εγώ δεν θα ήθελα να είναι μόνο για τους οροθετικούς, θα ήθελα να είναι για όλο το νοσοκομείο, γιατί έχουν και άλλοι άνθρωποι πολύ μεγάλη ανάγκη να πάρουν στο σπίτι τους. Τα 50 βραχιολάκια. Έχει παραμοστεί καθόλου? Όχι, όχι, όχι. Είχε γκρεμούσε ο διαγωνισμός ποιος θα αναλάβει την ηλεκτρονική επιτήρηση. Την έχει αναλάβει η Group 4, νομίζω. Τώρα το Μάρτιο είναι να εφαρμοστεί αυτό. Νομίζω και κάποιοι υπαλλήλοι από εδώ εκπαιδεύονται για αυτό το τομέα, πώς να τα εφαρμόζουν, πώς να τα ενεργοποιούν κτλ. Αυτό μάλλον μέχρι το τέλος του Μάρτιου θα γίνει. Τι γίνεται τώρα? Σε όλες τις φυλακές της Ελλάδας ισχύει 1/5 της ποινής και μετά μπορείς να βάλεις το βραχιολάκι. Εμείς για τους οροθετικούς θα λέγαμε 1/5 μεικτό. Με μεροκάμαρα. Γιατί υποτίθεται ότι είναι μια ευπαθής ομάδα. Βεβαίως αυτό είναι και στην κρίση του Συμβουλίου. Ας κρίνει το Συμβούλιο ποιος είναι ικανός να το βάλει. Όμως ας ήταν η προϋπόθεση 1/5 μεικτό. Με καθιοδήποτε τρόπο δηλαδή. Και όχι σκαστό όπως θα είναι για όλες τις άλλες φυλακές, αν πούμε ότι έχουμε μια μεγαλύτερη ευαισθησία όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες. Λοιπόν. Τα γυαλιά μου. Τώρα, εάν κάποιος βρίσκεται στο νοσοκομείο. Και, ή και όχι μόνο στο νοσοκομείο αλλά και στις άλλες φυλακές και οι γιατροί δεν του επιτρέπουν να δουλέψει, είτε αυτός έχει πάει στο ΚΕΠΑ και έχει πάρει 50%. Έχουμε έναν άνθρωπο εδώ πέρα που είναι στο Γαρούς με ένα κομμένο πόδι, δεν του δώσανε 60%, του δώσανε 50%. Όμως αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να δουλέψει. Όμως ούτε ευεργετικά ημερομίσθια παίρνει. Εννοείς ο άνθρωπος με το ζάχαρο πάνω που είναι? Όχι, αυτός έχει τα δύο πόδια κομμένα. Ναι, στον πρώτο θάλαμο που μπήκατε είναι ένας που έχει ένα πόδι. Μπράβο. Αυτός έχει 50%. Όπως ξέρουμε. Τα ΚΕΠΑ είναι πολύ σφιχτά, γιατί τώρα υποτίθεται ότι περνούσαμε μια λιτότητα που ελπίζουμε ότι θα αλλάξει τώρα με την παρούσα κατάσταση. Δεν δίναν το 67% γιατί μπορεί να διεκδικούσες επιδόματα, συντάξεις κτλ. Εμείς δεν ζητάμε λοιπόν ούτε επιδόματα ούτε συντάξεις, γι' αυτό και ζητάμε να απαλλαγεί όσον αφορά η εργασία. Η εργασία κρίνει η διευθύντρια ποιος θα δουλέψει, κρίνει ο γιατρός ποιος θα δουλέψει. Γιατί να πάμε στα ΚΕΠΑ τώρα για να μπορούμε να πάρουμε τα ημερομίσθια, τα ευεργετικά, όσον αφορά τους αναπήρους? Όταν ο γιατρός σου λέει ότι δεν μπορείς να δουλεύεις γιατί μπορεί να είσαι χαπ και να μην βγάλεις 67%, να βγάλεις 50%, γιατί μπορεί να είσαι καρδιακός και μπορεί να πάθεις καρδιά, να μπορεί να γράψει 1-2. Για το νοσοκομείο κρατουμένο μιλάμε. Αλλά και όχι μόνο. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή ασθενείς στα νοσοκομεία που δεν μπορεί να τους περιθάλψει, ότι είναι σοβαρή η κατάστασή τους, που δεν παίρνουν ευεργετικό ημερομίσθιο. Περιμένουν απλά να πεθάνουν στο νοσοκομείο. Σε δημόσια νοσοκομεία. Ναι. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το εργασιακό. Και όχι μόνο αυτό. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που είναι 4 χρόνια. Εάν δικαιωθούν με αυτό, να έχει και μια αναδρομική ισχύ. Θα φύγουν οι μισοί παππούδες. Οι μισοί παππούδες θα φύγουν. Θα πάνε στο σπίτι τους. Τα έχεις γράψει. Ναι, τα έχω γράψει. Δεν σημαίνει έτσι. Θα σου τα δώσω στο χέρι. Για σένα τα είχα. Ωραία. Λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε μετά. Λοιπόν. Στην πρώτη παράγραφος του 110α εμείς προστίθουμε και λέμε αν έχει μόνιμα διαπιστωμένο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, που δεν υπάρχει στο 110, τώρα πρέπει να είναι 80% από συγκεκριμένες ασθένειες, ή αν έχει συμπληρώσει το 86% της ηλικίας του, πάλι δεν μπορεί να πει. Η ημιπληγία δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο η παραπληγία, και όμως έχουμε κάποιους ημιπληγικούς επάνω που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Η σκλήρυνση κατά πλάκας δεν έχουμε πολλούς, αλλά και αυτούς υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να διαγνωστεί εύκολα. Ή έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς ή ύπατος, νεφρού, μυελού ή πάσχει από κακοήθη νεοπλάσματα όχι τελικού σταδίου. Και να σας πω γιατί. Γιατί όταν το νεοπλάσμα είναι τελικού σταδίου, είναι σαν να σε αφήνω να πας να πεθάνεις έξω. Άμα το προλάβεις. Και αν προλάβεις να το κάνεις, να πεθάνεις έξω. Λοιπόν. Η παράγραφος του άρθρου 2 του 110 την κατέστρεψε ως εθίστ. Τι γίνεται τώρα, σας πω τι γίνεται. Κάνεις μία αίτηση για ένα 110 στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας τη μεταφέρει στο Συμβούλιο, εισηγείται. Το Συμβούλιο αποφασίζει πραγματογνωμοσύνη. Ο πραγματογνώμονας αναφέρεται στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας κανά στο Συμβούλιο. Αυτό είναι χάσιμο χρόνο. Ο εισαγγελέας κατευθείαν θα μπορούσε να διατάξει πραγματογνωμοσύνη για το αν τύπης μπορεί να γίνει δεκτή. Εάν η πραγματογνωμοσύνη έλεγε ότι ο άνθρωπος στηρεί τις προϋποθέσεις, να το εισάγει στο Συμβούλιο, να βγει ο άνθρωπος. Θα γλιτώναμε 3-4 μήνες. Τη διαδικασία κρατάει 6 μήνες και 6. Έχουν τύχει άνθρωποι να πάρουν το 110 την ημέρα που πεθαίνουν. Όσον αφορά το 110, το 110 τώρα, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Όταν λέμε ότι το 110 είναι για ημιπληγικούς, τετραπληγικούς, μεταμοσχευμένους κτλ., είναι για ανθρώπους οι οποίοι
δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους. Και όμως, το άρθρο 110 δεν είναι σαφές, ούτε αναφέρει ρητά ότι δεν μπορούν να μπουν όροι για τον τρόπο ζωής και τον τόπο διαμονής. Έτσι υπάρχει αποτέλεσμα και υπάρχουν περιστατικά που βάζουν όρους, με αποτέλεσμα ο τετραπληγικός, ο ημιπληγικός, ο καρκινοπαθής, ο χημειοθεραπευόμενος να μην μπορεί να πάει να δώσει παρόν, να το ανακαλούν το 110α σαν να έχει γίνει καλά και να του ζητάνε να ξαναμπεί σε ένα χώρο που οι ίδιοι εισηγούνται ότι είναι ακατάλληλος για τη θεραπεία του και για τις εξειδικευμένες εξετάσεις που χρειάζεται. Μία λοιπόν αποσαφήνιση του νόμου, μία ερμηνεία καλύτερη, θα μπορούσε να αποσυμφορήσει και να φέρει στα ίσια αυτή, να φέρει δικαιοσύνη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Ένας από αυτούς. Λοιπόν. Και το όνομά σου είναι. Το όνομά μου είναι. Δεν το γράφω. Μανώλης. Καλά, μετά. Λοιπόν. Το ξέρει το. Λοιπόν. Η προσωρινή κράτηση, όταν κάποιος έχει 110α ή έχει 80% αναπηρίας, θα πρέπει να μην μπαίνει καθόλου φυλακή. Να τον βάζουν μία ηλεκτρονική επιτήρηση και να τον έχουν κάπου αλλού. Γιατί είναι κρίμα να φέρεις έναν άνθρωπο άρρωστο πίσω. Όταν ήδη για να του δώσεις το 110α έχεις εισηγηθεί ότι το νοσοκομείο είναι ακατάλληλο. Πού τον πας? Τον πας εκεί που δεν μπορούν να τον φροντίσουν? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Εδώ λέει κάτι νομικά, δεν τα ξέρω καλά. Τα έχουμε γράψει με δικηγόρους. Θα σας τα δώσω. Το νομικό τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι καθόλαν. Το νομικό τμήμα του. Τη συνέλευση των καλυμμένων. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εμείς ζητάμε, υπάρχουν οι έκτακτες άδειες. Υπάρχουν ένα χαζό φαινόμενο, το οποίο λέει τι. Ενώ παίρνεις άδειες, χτύπα ξύλο, γίνεται κάτι και χρειάζεσαι μια έκτακτη άδεια. Σου βάζουν αστυνομικούς. Μα αφού ο άνθρωπος παίρνει άδειες και γυρνάει. Για ποιο λόγο να του στείλεις με συνοδεία μετά, επειδή είναι έκτακτη. Του δίνεις μια τριήμερη άδεια, του την αφαιρείς από το σύνολο των ημερών που έχει να πάρει ανά έτος και ο άνθρωπος πάει και έρχεται πάλι. Άλλο ένα που κοστίζει στον κράτος πάρα πολλά λεφτά είναι ότι ο αδειούχος βγαίνει κάθε δύο μήνες και επιστρέψει στη φυλακή. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Βάλτε να μείνει σε ένα ξενοδοχείο, βάλει και έναν άνθρωπο να ελέγχει την είσοδό του και την έξοδό του και κάνει μια ελεύθερη διαβίωση. Αφού ο άνθρωπος τηρεί τις προϋποθέσεις για μια ελεύθερη διαβίωση. Ναι, να ισχύει ο νόμος για αυτό που υπάρχει. Αυτό που υπάρχει, εμείς λέμε κιόλας εδώ κάτω λίγο πιο. Και το τελευταίο που θα ήθελα έτσι να υποσημειώσω. Έχουμε και άλλους συγκρατουμένους εδώ που αμέσως μετά από μένα μπορούν να πούνε και αυτοί ότι έχουν στο μυαλό τους και ότι έχουν ό,τι πρόβλημα βιώνουν. Ο Πειραιάς έχει υποσημειωθεί το φαινόμενο. Να στέλνω εγώ μια αίτηση για οποιοδήποτε χύψη λόγο στο Πειραιά, να στέλνει και ο Κορυδαλός, να εκδικάζεται πρώτη του Κορυδαλού και εγώ να περιμένω 3-4 μήνες. Ή να περιμένω το δικαστήριο μου 1,5 χρόνο όπως ένας υγιής άνθρωπος. Όταν ακούμε ότι ο άνθρωπος βρίσκεται στο νοσοκομείο κρατουμένο Κορυδαλό, να γίνεται προτεραιότητα νούμερο 1. Όχι στο 12 μήνες στο δικαστήριο, γιατί μπορεί να μην μπορεί να ζήσει. Σε 3 μήνες στο δικαστήριό του, σε 1 χρόνο το εφετείο, για να μπορεί να βγει έξω γρήγορα. Γιατί ο άνθρωπος έχει περιορισμένο προσδόκιμο για να βρίσκεται στο νοσοκομείο. Έχει προβλήματα υγείας. Εκτός αυτού, μιλάμε ότι το 110α εφαρμόζεται πότε? Στους καταδίκους μόνο. Δηλαδή, έρχομαι εγώ μέσα, τηρώ όλες τις προδιαγραφές του 110α, είμαι καρκινοπαθής τελευταίο σταδίο ή οτιδήποτε, αλλά δεν μπορώ να βγω γιατί δεν είμαι καταδικασμένος. Ούτε ξεκινάει η διαδικασία. Ούτε καν μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία γιατί υπάρχει περιορισμό από τον νόμο μόνο προς καταδίκους. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλες αδικίες που γίνονται όσον αφορά τον χώρο των ευπαθών ομάδων που ονομάζουμε νοσοκομείο κρατουμένου Κορυδαλού. Είναι κρίμα οι άνθρωποι να είναι στα νοσοκομεία και να μην παίρνουν έξω, να πεθαίνουν και να μην παίρνουν μία-δύο. Ούτως ώστε η λυπηνή τους να έχει λήξει. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν 5-6 μήνες στα νοσοκομεία. Είναι κρίμα ο άνθρωπος που δεν μπορεί να εργαστεί, γιατί μπορεί να έχει όλα του τα μέλη, αλλά έχει καρδιά, να μην παίρνει μία-δύο. Και να ζητάμε από το ΚΕΠΑ να το κρίνει αυτό, τη στιγμή που τα μεροκάματα της φυλακής τα υπογράφει η φυλακή. Γιατί να πάει στα ΚΕΠΑ? Γιατί να πρέπει να είναι 67? Άμα είναι 67, μετά μπαίνει και σε άλλες διατάξεις. Εγώ λίγο πολύ τα τελείωσα. Ένα πράγμα μόνο θέλω. Ξέρω ότι ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση αυτή έχει σκοπό να βγάλει ένα νέο κώδικα ποινικής δεξιοδοτικονομίας. Εγώ θα ήθελα αυτά τα πράγματα να μην περιμένουν το νέο κώδικα, γιατί ο νέος κώδικας μπορεί να αργήσει 5, 6, 7 μήνες. Εγώ θα ήθελα να βγει μια σχετική τροπολογία, να αποσυμφορηθεί ο τόπος, να
έρθει δικαιοσύνη, γιατί αυτά που μιλάω είναι αδικίες των ευπαθών ομάδων που υφίστανται, γιατί όλοι οι άλλοι έχουν το δικαίωμα να δουλεύουν, εμείς δεν έχουμε. Έτσι, και να μην περιμένουμε, θέλουμε άμεσα, άμεσα να γίνουν αυτά. Αυτό μόνο. Γιατί έχουν έρθει πάρα πολλοί, έχουν πει πάρα πολλά και δεν έχουμε δει τίποτα.